παιδιά, πραγματικά συγχαρητήρια να πούμε στην ΕΡΤ για την τηλεθέαση που έκανε. Τι ήταν αυτό, ήταν το ρεκόρ. Ιστορικό, θα το αναλύσουμε και συνέχεια να δούμε και πού πήκαρε. Δηλαδή, και είχε θα μας τα πει και κάτι με τέτοια τηλεθέαση, έχει κάνει κάβα για το επόμενο εξάμηνο. Ναι, πραγματικά. Εντάξει, εμείς δεν πήγαμε και θαυμάσια όπως περιμέναμε, αλλά δεν πειράζει. Καλή θέση όμως ήταν. Καλή είναι, λες. Ναι, νομίζω καλή θέση. Κοίτα, όλοι θέλανε να είναι στη δεκάδα. Ένα τσάκι. Οριακά. Πάντως, εγώ από το πρωί, με όσους έχω μιλήσει, ενώ τον κόσμο πήγα να πάρω καφέ κτλ., όλοι μου λένε και πάλι καλά. Πάλι τελικά, καλά να λέμε. Γιατί ήταν μία συμμετοχή και ένα τραγούδι που εμάς μας άρεσε πάρα πολύ, αλλά εμείς ξέρουμε και ελληνικά και καταλαβαίνουμε τι λέει αυτή η κοπέλα. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, όπως οι περισσότεροι, ελληνικά, δεν μπορεί να καταλάβει. Ήταν παίκτες και οι άλλοι. Πολύ. Παιδιά, ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη και εμείς με την Πάνα Βρακάκη, δηλαδή. Και βγήκε ενδέκατη. Έτσι όπως ήταν. Αυτό το είπανε και άλλοι το πράγμα. Ναι, μα ήταν oversized πάνω. Κάτσε μωρέ να τελειώσει η κοπέλα να πω. Πες τώρα, πες. Μα δεν τελειώνει. Άμα ακούς, θα τελειώσει. Κάποια στιγμή. Έλα, μίλα τώρα. Εγώ θέλω να πω ότι βγήκε ενδέκατη από 38 χώρες. Είναι και του ημιτελικού μαζί. Και σε μια Eurovision που ήταν πάρα πολύ δύσκολη και δεν ήξερε πώς θα κερδίσει. Πάμε να το καλύψουμε. Και η ίδια χθες ήταν πολύ απογοητευμένη. Φάνηκε στα πλάνα. Περίμενα να έχει πολύ ψηλότερη θέση η Μαρίνα Σάτι. Είχε δημιουργηθεί μια τεράστια προσδοκία στην Ελλάδα γενικότερα για το τραγούδι. Κάνει μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Και πιστεύαμε ότι θα πάει καλύτερα. Ωραία. Δεν το είδαμε. Θα δούμε, γιατί η Μαρίνα πριν από λίγη ώρα μίλησε στην κρατική τηλεόραση και είπε τα πρώτα δικά της λόγια και τις εντυπώσεις από τη δική της εμφάνιση στο τελικό. Ήταν ειλικρινά τρομερή εμπειρία για μένα όλο αυτό. Αν γινούσα τον χρόνο και πάλι θα το ξανά έκανα 100%. Σε όλα τα επίπεδα, και καλλιτεχνικά και προσωπικά και όλο αυτό το πράγμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους, και σας από την ΕΡΤ, και εσάς, και εσάς, και τον κόσμο πολύ, για όλη τη στήριξη, για τα μηνύματα, για την αγάπη. Με το καλό να έρθει το κορίτσι, συγχαρητήρια και για αυτή τη θέση, γιατί εμείς ξέρουμε ότι είναι καλλιτέχνης. Δεν είναι ένα κόριτσι που στείλαμε και τώρα θα πούμε «Α, τι δουλειά έχει με τη μουσική». Πολύ κατάλαβαν, Μαρία, νιώθω το καλλιτεχνικό της εκτόπισμα, δεν το κατάλαβαν πάρα πολύ. Μέσα από αυτό το τραγούδι είναι σαν να το περιόρισε λίγο, γιατί αν δείτε πραγματικά τι φωνάρα έχει η Μαρίνα Σάτι, λίγο δεν φάνηκε αυτό, δηλαδή αν πήγαινε με ένα άλλο τραγούδι, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Για εκείνη. Και για τις νότες που επέλεξε ήταν πολύ ψηλά, οπότε το ρίσκαρε αυτό που λες. Αλλά θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ ωραίες φιλίες μέσα στην Eurovision. Καταρχήν και θα κάνει τον Έμο. Θέλω τον Έμο να έρθει εδώ, να το φέρει η Μαρίνα, γιατί είναι στην καρδιά μου και όχι μόνο στη δική μου, φαντάζομαι.